Ονομάζομαι Μιχάλης Μαραγκάκης και γεννήθηκα το 1957 στο Κάιρο της Αιγύπτου. Τρίτη γενιά από τους Έλληνες στη διασπορά, στους Αιγυπτιώτες. Και η πρώτη θύμησή μου από τη δικτατορία ήταν την ημέρα του πραξικοπήματος, που ήμασταν 10 χρονών παιδιά, βγήκαμε να πάμε στο σχολείο και σε λίγο οι μανάδες μας μαζεύανε πιστάσεις του λεωφορείου να πάμε προς το σπίτι για να μας φάνε οι σφαίρες, βέβαια. Εκεί που ζούσαμε έξω από τη Θεσσαλονίκη, στα περίχωρα της πόλης προς το αεροδρόμιο, ούτε σφαίρες υπήρξαν. Καθίσαμε σε μια αλάνα δίπλα στο σπίτι, παίξαμε ποδόσφαιρο. Ήταν μια μέρα έτσι που τη θυμάμαι μόνο και μόνο γι' αυτό, επειδή ήταν ξέγνια στη μέρα για μας. Γιατί δεν καταλάβαμε πολλά πράγματα, τι ήταν αυτό το γεγονός. Η αληθινή έτσι κατανόηση και η θέση μου πλέον, έτσι, μια άποψη για τη δικτατορία, διαμορφώθηκε από το 71-72 και μετά, δηλαδή στα 15 μου περίπου, που μέσα από την ενημέρωση που υπήρχε για όλη την οικογένεια, μέσα από το ραδιόφωνο, από την Deutsche Welle, από τη Φωνή της Αλήθειας, από εκείνο το μεγάλο το ραδιόφωνο, έτσι, που παίρναμε μια πηγή πληροφορίας που είχαμε για τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα. Μέσα από την ανάγνωση στο καταχωνιασμένο βιβλίο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το Ματχάουζεν, που ήταν έτσι κάτι εντυπωσιακό για μένα και μια, νομίζω, ένα πολύ ωραίο υλικό και ένα ντοκουμέντο που ένα παιδί σήμερα στην εφηβεία, όταν το διάβαζε, θα έπαιρνε πάρα πολλά πράγματα και θα κατανοούσε πάρα πολλά πράγματα για τον πόλεμο, για τον ρατσισμό, για τον ναζισμό, για την κοινωνική αδικία. Είναι ένα ντοκουμέντο φοβερό. Και βέβαια, ακόμα περισσότερο όταν φτάσαν οι στιγμές στα γεγονότα του Πολυτεχνείου και οι πληροφορίες πάλι από το ραδιόφωνο, το πραξικόπημα στην Κύπρο, η φωνή του Μακάριου, έτσι, που είχε αυτοεξόριστος πλέον, έτσι, περιέγραφε έτσι την κατάσταση, και τη στιγμή της τουρκικής εισβολής. Αυτά ήταν κάπως έτσι τα σημαδιακά, έτσι, τα σημεία μάλλον, έτσι, που μου έχουν μείνει στη μνήμη. Τη στιγμή της τουρκικής εισβολής ήμουνα στις μαθητικές καταστηνώσεις στην Ελαφίνα, στο Βέρμιο. Και από την ίδια διαπαιδαγώγηση και την κουλτούρα που είχα διαμορφώσει κάπως έτσι, σαν έφηβος, όχι τεράστια πολιτική συγκρότηση, αλλά μια άποψη, έτσι, καταλάβαινα από τα πολεμικά ανακοινοθέντα που ακουγόταν στο ραδιόφωνο, στα μεγάφωνα της κατασκήνωσης, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι την πατήσαμε και ότι κάπου θα μας κοστίσει πολύ αυτό το πράγμα. Τη μεταπολίτευση, τον ερχομό του Καραμαλή, το έζησα πλέον στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη που ζούσαμε. Εκεί μεγάλωσα μετά τον ερχομό μας το 1960 από την Αίγυπτο, εκεί σπούδασα και το ζήσαμε με πιο ομαλό τρόπο, με πιο έτσι κοντινό πλέον έτσι πλάνο όλα τα γεγονότα. Και παρότι δεν ήταν κάποια πράξη αντίστασης, κάτι πολύ σημαντικό, έγινε η πρώτη σύλληψή μου μέσα στον Ιούλιο του 1974, όταν με τον πατέρα μου και τον αδελφό μου, που ήταν 3 χρόνια ακόμα μικρότερος από μένα, εγώ ήμουνα 17 χρονών, εκείνος ήταν 14, πήγαμε σε μια συγκέντρωση στην Καμάρα για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που είχε απαγορευτεί όμως. Και εμείς πήγαμε, μας λάβανε, μας πήγανε στην Βαλαωρή του, στα γραφεία της ασφάλειας εκεί πέρα. Βέβαια, έλεγε και ο πατέρας μου, είπανε και για την καταγωγή μας και για την αγάπη μας και για την Κύπρο και για τη θέλησή μας να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το γεγονός. Μας κρατήσαν 2-3-4 ώρες τι ήταν και μας αφήσανε χωρίς κάποια συνέπεια. Την επόμενη χρονιά πέρασα στο Πανεπιστήμιο. Τελείωσα το γεωλογικό τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου και σήμερα εργάζομαι σαν εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Και εκεί πλέον τα πράγματα αρχίσανε να παίρνουν μια ποιότητα, έτσι, μια πολιτικοποίηση, μια ντοκουμενταρισμένη άποψη για το τι είχε συμβεί, τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή, τι ήθελα ή τι διεκδικούσα εγώ σαν άνθρωπος. Το πανεπιστήμιο εκείνο τον καιρό, να σου πω την αλήθεια, ήταν σε ένα καζάνι που έβραζε. Μια σούπα που είχε πολλές φωνές, πολλές προτάσεις, πολλές οργανωτικές δομές. Που έβραζε όμως έτσι σε μια υπερβολή, σε ένα τρόπο που ήταν επικίνδυνος για την ίδια τη σούπα, να το πω έτσι. Και τελικά αυτό αποδείχτηκε, κάηκε αυτή η σούπα, θέλω να πω έτσι, καταστράφηκε το ίδιο το περιεχόμενο, γιατί υπήρχαν φωνές, δεν υπήρχαν αυτιά όμως. Θέλω να πω, ήταν μια εποχή που όλοι είχαν να πούνε κάτι και διεκδικούσαν κάτι, αλλά δεν είχαν αυτιά να ακούσουν τον άλλο και δεν είχαν και θέληση να μοιραστούν με τον άλλο. Η κάθε πολιτική, κομματική οντότητα προσπαθούσε να κατοχυρώσει ένα βιωτικό χώρο, να κερδίσει όσο περισσότερα μπορούσε στην οργανωτική της, στην εσωτερική της ανάπτυξη και έτσι ήταν ίσως σε δεύτερη μοίρα η υποχρέωση και η ανάγκη μας να μοιραστούμε με τους άλλους για να πετύχουμε κάτι σαν συλλογικότητα, σαν ένα κίνημα. Δέστε εκείνη την εποχή πόσες κομματικές οργανώσεις, θέλω να πω, πόσα κόμματα, στην αριστερά για παράδειγμα, να το πω έτσι, πόσα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο κομμουνιστικά κόμματα υπήρχαν εκείνη την εποχή. Σε ένα από αυτά της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς είχα συμμετέχει και εγώ έτσι στο χώρο του ΕΚΕ, το χώρο που ουσιαστικά επηρεασμένο από την φιλοσοφία έτσι της Κινέζικης Επανάστασης του Μάο Τσε Τούνγκ, είχε μια διαφορετικό αντιυπεριαλιστικό ενάντια στις δύο υπερδυνάμεις έτσι πολιτικό λόγο, κάτι που είχαν και πολλές άλλες τέτοιες συλλογικότητες. Το ίδιο το παραδοσιακό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ήταν διχασμένο, Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού, η ΕΔΑ που υπήρχε τότε, ο παραδοσιακός μηχανισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος, θυμάμαι τότε κάποια στιγμή που ήμουν φοιτητής, ήταν το 10ο συνέδριο τότε, τώρα φέτος έγινε το 20ο συνέδριο, είναι πάρα πολλά χρόνια από τότε. Όλη η αριστερά ήταν χίλια κομμάτια. Θυμάμαι τους λίγες μέρες μετά τη μεταπολίτευση, τους τελευταίους πολιτικούς κρατούμενους που απελευθερωθήκαν από τα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη. Το θυμάμαι σαν εικόνα, από φωτογραφίες που βγαίνανε έτσι από τις φυλακές. Αυτές είναι οι μνήμες μου έτσι από την δικτατορία. Πιο πολύ μετά ο συνδικαλισμός, η εποχή της μεταπολίτευσης στα πλαίσια της φοιτητικής παράταξης. Πολλά χρόνια ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του Γεωλογικού Τμήματος, του Φοιτητικού Συλλόγου. Μια πορεία μέχρι το 1980 που νομίζω ήταν μια καμπή μεγάλη και για τα κινήματα αυτά και μια μεγάλη αλλαγή, μια μεταμόρφωσή τους. Ξεκίνησαν να αναπτύσσεται ο οικολογικός χώρος, η οικολογική σκέψη, ο χώρος της των αυτόνομων, των συσπυρώσεων, των ανεξάρτητων πρωτοβουλειών, έτσι. Και όλα αυτά βέβαια μπλεγμένα και μια σειρά από πολιτιστικές δράσεις. Το θέατρο, η φωτογραφία, το ποδήλατο. Θέλω να πω σαν ιδέες που μπαίνανε και οι άνθρωποι του κινήματος, οι άνθρωποι έτσι, του προοδευτικού χώρου, ας πούμε, διαλέγανε οι βιοκαλλιέργειες εκείνον τον καιρό που σαν ιδέα έτσι άρχισε να μας επηρεάζει. Η ανακύκλωση, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η καρέτα-καρέτα, η αρκούδα, κάθε τι που αφορούσε το φυσικό περιβάλλον και βέβαια την κοινωνική δικαιοσύνη.
τα ανθρώπινα δικαιώματα λίγο αργήσανε κάπως λιγάκι. Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση υπήρχε ένα αίτημα της αποχουντοποίησης. Αποχουντοποίηση μέσα σε όλους τους κρατικούς, στον κρατικό μηχανισμό. Εμείς τότε σαν φοιτητές, για παράδειγμα, δίκαια ή άδικα, είχαν χαρακτηριστεί κάποιοι καθηγητές σαν χουντικοί, επειδή με κάποιο τρόπο φάνηκε ότι στηρίξανε ή ανεχτήκανε υπέρ του δέοντος στη Χούντα. Βέβαια, από τους μηχανισμούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσα από κάθε δομή του κρατικού μηχανισμού έπρεπε να υπάρχει μια αποχουντοποίηση. Και ταυτόχρονα άρχισε να γίνεται και μια κριτική απέναντι στο στρατό όσον αφορά την ποιότητα, τις συνθήκες στράτευσης, την ποιότητα της ζωής των φαντάρων τόσο στην εκπαίδευση αλλά όσο και στην υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους μέσα στο στράτευμα, το πώς τους χρησιμοποιούσαν πολλές φορές και σε μηχανισμούς απεργοσπαστικούς και σε μηχανισμούς έτσι κάπως μιας καταναγκαστικής εργασίας που ήταν κάτι παραπάνω από αυτό που σήμερα λέμε εθελοντική προσφορά ή κοινωνική προσφορά ενός φορέα όπως μπορεί να είναι ο στρατός ή κάτι άλλο. Η άρνηση, ας το πω έτσι, απέναντι στο στρατό δεν εκφράστηκε, εκτός από ένα κομμάτι που ήταν η θρησκευτική αντίρρηση συνείς, που θα πω αμέσως μετά, δεν εκφράστηκε σαν άρνηση με δημόσια δήλωση, με μια αναφορά έτσι συγκεκριμένη και επιχειρηματολογία. Εκφράστηκε με ένα σαφή, αλλά έμεσο τρόπο, με την απαλλαγή από το στρατό για λόγους υγείας, αυτό που λέμε τρελόχαρτο, με την ανυποταξία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στις ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, ίσως και σε άλλες, που παραμείναν στο εξωτερικό για να μην υπηρετήσουν στο ελληνικό στρατό, και με το μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό των λιποταξιών που υπήρξανε, για να μην αναφέρω βέβαια και την τραβηγμένη έτσι εκδοχή των αυτοκτονιών μέσα στο στρατό, που ήταν μία άρνηση με ένα προσωπικό κόστος που μας σόκαρε όλους. Το ζήτημα της αντίρρησης συνείδησης ξεκίνησε, μπορώ να πω, μετά το 80 να αρχίζει να συζητιέται. Η θρησκευτική αντίρρηση συνείδησης είχαν χρόνια, δεκαετίες που πληρώσανε με την στάση τους, έτσι, την άρνηση στράτευσή τους. Είχαν δύο εκτελέσεις στην εποχή του εμφύλιου, είχαν ένα θάνατο που δεν δικαιώθηκε, δεν διευκρινίστηκε την εποχή της δικτατορίας και υπηρετήσανε περισσότερα, περισσότερα από 10.000 χρόνια ποινές στις στρατιωτικές φυλακές. Κάθε χρόνο ήταν 300 με 350 περίπου θρησκευτική αντίρρηση συνείδησης, μάρτυρες του Ιεχωβά στις φυλακές, που το σύνολο των χρόνων της φυλάκης που υπηρετήσαν ξεπερνάνε τα 10.000 χρόνια. Υπηρετήσανε το διπλάσιο της στρατιωτικής θητείας, που ήταν 2 χρόνια τότε, 4 χρόνια. Κάποιοι ίσως δεν κάναν 4 χρόνια, κάναν 3 χρόνια, γιατί ένα μέρος της ποινής αυτής το περάσαν σε αγροτικές φυλακές. Κάποιοι όμως κάνανε 12 χρόνια. Γιατί κάθε φορά που περνάγαν τα 4 χρόνια δεν τους απαλλάσσανε, τους δίνανε φύλο πορείας να ξανακαταταγούν σε ομάδα, μπαίναν και πάλι στη διαδικασία των στρατοδικείων και πάλι σε καινούρια καταδίκη, και ήταν μακροχρόνιες οι ποινές που κάποιοι κάνανε. Γύρω στο 1981 άρχισε να αναπτύσσεται ένας λόγος για το ζήτημα της άρνησης στράτευσης και του θρησκευτικού αντιρρησίας συνείδησης από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά και πάλι και αυτό, καταλαβαίνετε, ήταν πολύ πρόωρο, σε πρώιμη φάση. Από το 1985, που το Γενάρη ξεκίνησε και εκδόθηκε το περιοδικό «Αρνούμε», που ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό για τα χρόνια εκεί, πολύ καινούριο και έβαζε τα πράγματα με ένα πολύ θαραλέο τρόπο, δείχνοντας την κατάσταση που υπήρχε για το ζήτημα της άρνησης στράτευσης, την αντίρρηση συνείδησης σε όλη την Ευρώπη, παγκόσμια, που ήταν θεσμοθετημένο και η εναλλακτική κοινωνική θητεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή που δουλεύαν οι αντίρρησίες συνείδησης.
Και αυτό το περιοδικό έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό ρόλο. Έβγαλε 11 τεύχη μέχρι και το τέλος της γύρω στο 90-91 που είχα τελειώσει και εγώ την υπόθεσή μου, είχε τελειώσει και η φυλάκισή μου και είχε μπει μια διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης και στην Ελλάδα. Αυτό το περιοδικό έπαιξε ένα πολύ καθοριστικό ρόλο εκείνη την εποχή. Μάλιστα εγώ, παρότι είχα αποφασίσει από καιρό για τις πολιτικές ενστάσεις που είχα και τις απόψεις μου να μην υπηρετήσω στο στρατό, είχα διακόψει την αναβολή μου, είχα πάρει 2 χρόνια αναβολή για λόγους υγείας και αποφάσισα τελικά να μην υπηρετήσω, αλλά μια δημόσια άρνηση στράτευσης και όχι για λόγους υγείας. Αυτό ξεκίνησε, μπορώ να πω, από μια κουλτούρα, μια διαπαιδαγώγηση που ξεκίνησε μέσα από το σπίτι. Με μια αγαθότητα, μια χριστιανικού τύπου αγάπη που οι γονείς μου μας διοχετεύσαν. Βέβαια, εγώ, παρότι σαν παιδιά ήμασταν έτσι θρησκευόμενα, την Κυριακή στην Εκκλησία, για παράδειγμα. Μετά τα εφηβικά μου, τα φοιτικά μου χρόνια, αυτά υπήρξε μια απόσταση. Και ουσιαστικά αποφάσισα να ολοκληρώσω αυτή την άρνηση στράτευσης με ένα μαχητικό αγώνα, γνωρίζοντας πλέον το θέμα των αντιρρησιών συνείδησης, και τον Μάρτιο του 1985 είχα πάρει μέρος σε μία εκδήλωση στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης που είχε οργανώσει το περιοδικό «Αρνούμε» και η «War Resistance International» είναι μια διεθνής των αντιστεκόμενων στον πόλεμο. Μια τεράστια οργάνωση με πάνω από 10 εκατομμύρια μέλη παγκόσμια. Και θυμάμαι ένα θαυμάσιο άνθρωπο, Σόλομον λεγόταν, μια κυρία, η οποία είχε έρθει και εισηγήθηκε και μιλήσαμε και πληροφορηθήκαμε περισσότερα πράγματα. Την χάσαμε πολλά χρόνια αργότερα και σε αυτή τη γυναίκα οφείλεται ένα μεγάλο μέρος του διεθνούς κινήματος συμπαράστασης στον αγώνα μας. Και είναι μια, έτσι, μια μνήμη που πάντα έτσι με συγκινεί. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την περίοδο, αρχίσαμε να οργανώνουμε πιο συστηματικά και να προετοιμαζόμαστε για αυτή την άρνηση στράτευσης. Τηλεφωνιόμουν με 2, 3, 5 συγκεκριμένους συναγωνιστές γύρω από το περιοδικό το «Αρνούμε», σαν τον Νίκο από το Βόλο. Έτσι, μια μυστικότητα κάπως. Και προετοίμαζα και το δικό μου το ψυχολογικό κουράγιο, γιατί ήξερα ότι θα είναι ένας αγώνας που θα δοθεί μέσα από τη φυλακή. Δεν υπήρχε περιθώριο να μείνω έτσι για αρκετό καιρό ελεύθερος. Και ήξερα βέβαια ότι υπήρχαν περιθώρια να αξιοποιήσουμε ένα διεθνές κίνημα συμπαράστασης που ήδη είχε αρχίσει να εκδηλώνεται με ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δηλώσεις ευρωβουλευτών, με αναφορές στις διεθνούς αμνηστίες, στους War Resistance International, άλλες ειρηνιστικές οργανώσεις. Και έτσι, με μια πλήρη μυστικότητα, είχα διακόψει την αναβολή μου και με καλέσαν να παρουσιαστώ 6 Δεκεμβρίου στο πυροβολικό στη Θήβα, αν θυμάμαι καλά, το 1986, 6 Δεκεμβρίου. Εκείνη την προηγούμενη μέρα, το βράδυ, κάναμε μία εκδήλωση στο αμφιθέατρο Μάξ, αν το λένε έτσι, νομίζω έτσι το λένε πάλι, στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Και δήλωσα δημόσια τη θέληση άρνησης στράτευσής μου. Την άλλη μέρα οι εφημερίδες γράφανε έτσι αρκετά πράγματα για αυτή την υπόθεση. Το είχαμε προετοιμάσει καλά, είχαμε μιλήσει έτσι σε φίλους, σε δημοσιογράφους. Και εκείνη την ημέρα το πρωί, μαζί με τον δικηγόρο, τον Θόδωρο Μιχαλόπουλο, έναν από τους 3 δικηγόρους που με περασπίσανε, πήγαμε στο ΡΟΥΦ, στο στρατοδικείο, στην στρατονομία εκεί. Και τους κατέθεσα ένα αίτημα και μία δήλωση που τους ζητούσαν να με απαλλάξουν από τη στρατιωτική υπηρεσία. Και ήταν λίγο κωμικοτραγικές έτσι λίγο οι στιγμές, γιατί υπήρχε ένας ευνηδιασμός. Και εκεί που το καταθέσαμε στο πρωτόκολλο,
όταν ξεκινήσαμε να φύγουμε, άρχισαν να το διαβάζουν κάποιοι άνθρωποι εκεί της υπηρεσίας και τρέχανε πίσω μας να μας το δώσουν πίσω. Τρομάξανε, φοβηθήκαν να παραλάβουν το έγγραφο αυτό και με το ζόρι τους είπαμε να καταλάβουν ότι είναι υποχρεωμένοι, είναι ένα αίτημα να το καταχωρήσουν. Χρειάστηκε 15 μέρες για να το πρωτοκολλήσουν τότε και να το στείλουν στην στρατολογία της Θεσσαλονίκης, όπου εγώ σαν Θεσσαλονικιός ήμουν ενταγμένος, και να μου απαντήσει από το Δεκέμβρη, το Γενάρη, το Φλεβάρι του 87, ότι δεν κάνουν δεκτό το αίτημά μου. Με το επιχείρημα δεν υπάρχει τέτοια προοπτική, ότι ο νόμος δεν το επιτρέπει και ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε το ελληνικό στρατό. Τόσο απλά έτσι, όχι πολλά πράγματα. Και μετά την εκδήλωση του Πολυτεχνείου ξεκινήσανε ένας τεράστιος κύκλος από εκδηλώσεις, μια εβδομάδα σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, και πάλι στο Πολυτεχνείο. Και πάλι στο Πολυτεχνείο. Και μετά από λίγες μέρες στα Γιάννενα, μετά από λίγες μέρες στο Βόλο, στα Χανιά και στην Καβάλα, σε ωραίες δημόσιες εκδηλώσεις, στα Δημαρχία, σε αίθουσες έτσι από επιμελητήρια, από ακαδημαϊκές έτσι, δομές. Δημόσια έτσι πλέον παρουσιάστηκε η αντίρρηση συνείδησης, η άρνηση στράτευσης. Και αυτό είχε ευνηδιάσει τόσο το στρατό, που δεν περίμενε κάτι τέτοιο, όσο και την κυβέρνηση, η οποία ήδη δεχόταν πιέσεις για τις φυλακίσεις των θρησκευτικών αντιστοιχών συνείδησης. Και έτσι υπήρχε μια ανοχή. Μέχρι τον Μάρτιο δεν υπήρχε καμιά ενόχληση. Το ζήτημα της αντίρρησης συνείδησης ήταν ένα ζήτημα που τα κόμματα δεν είχαν τοποθετηθεί μέχρι τότε. Και τα κόμματα της αριστεράς είχαν μια επιφύλαξη γύρω από αυτό το ζήτημα. Υπήρξε μια υποστήριξη τόσο από το χώρο του Ρήγα Φεραίου, της Β' Πανελλαδικής που λέγαμε τότε, την νεολαία του Ρήγα, αλλά όχι από το κόμμα, ας το πω έτσι, ακόμα. Μετά βέβαια εκδηλωθήκανε, θα σου πω, πάρα πολλές στιγμές έτσι, τέτοιου στιγμών συμπαράστασης. Να, όπως για παράδειγμα θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον Λεωνίδα τον Κύρκο που με επισκέφθηκε στις στρατιωτικές φυλακές της Καβάλας. Ή δηλώσεις από τον Μανώλη τον Γλέζο, από τη Μυτιλίνη, από σαν δήμαρχος τότε που ήταν στην Αγιάς, όπως το λέγανε, δεν θυμάμαι όλα πλέον, έτσι, είναι τόσα χρόνια, 30 χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Και ακόμα και το ΚΚΕ δεν θέλησε να κάνει μια απευθείας ρήξη μαζί μας, αλλά επιφυλάχτηκε και εξέφραζε απόψεις κάπως έτσι ενδιάμεσες, μεσοβέζικες, ας το πω έτσι. Ο χώρος των αρχικών στάθηκε με συμπαράσταση, επειδή ήταν και ένας προσωπικός αγώνας που τραβήξαμε μέσα στις φυλακές. Ταυτόχρονα στάθηκε μια κριτική, γιατί και αυτός ο χώρος έχει μια πολυμορφία, δεν είναι ένας ενιαίος χώρος, γιατί υπήρξε κάποτε έντεχνα και κάποτε και από τη φύση τους έτσι άτεχνα κάποιες μικρές αντιθέσεις ανάμεσα σε αυτό που λέμε ολική αρνητές στράτευσης και εναλλακτική αρνητές στράτευσης. Εμείς που είχαμε προτείνει τη θέσπιση μιας εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, υπηρεσίας, και κάποιοι οποίοι αρνόντουσαν να εξαγοράσουν, ας το πω έτσι, τη στρατιωτική θητεία με μια άλλη υπηρεσία. Βέβαια και τα δύο είναι μία εκδοχή του ίδιου που πηγάζει από το ίδιο γεγονός, την αντίρρηση συνείδησης. Και σταθήκαμε με πολύ σεβασμό και γι' αυτό υπήρξε μια καλή ενότητα του χώρου εκείνο τον καιρό και κοινή πορεία του αγώνα μας, γιατί ζητήσαμε εξ αρχής την αποποινικοποίηση της άρνης στράτευσης, που αυτό κάλυπτε και τη μία πλευρά και την άλλη, και την θέσπιση εθελοντικής εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας για όποιους θέλανε. Έτσι, από άποψη έτσι,
ιδεολογική και σαν κοινή πρόταση το είχαμε διαμορφώσει πολύ σωστά. Με την ευκαιρία να πω ότι η αντίρρηση συνείδησης δεν ξεχωρίζει τους θρησκευτικούς αντιρρησίες συνείδησης από τους πολιτικούς αντιρρησίες συνείδησης. Είναι κάτι το οποίο έχει την ίδια πηγή δράσης με κάποια κριτήρια μιας θρησκευτικότητας που και πάλι τη σεβόμαστε. Η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που το αναζητάμε, το υποστηρίζουμε, το υπερασπίζουμε. Ανεξάρτητα αν κάποιοι είμαστε θρησκευόμενοι ή κάποιοι δεν είμαστε θρησκευόμενοι. Εξάλλου στηριχτήκαμε στην ανάπτυξη του αγώνα μας και σε θρησκευτικές συλλογικότητες, όπως είναι για παράδειγμα μια συλλογικότητα θεολόγων που μας υπεράσπισε. Κάποιοι, όπως ο Αρχιεπίσκοπος της Κρήτης, ο Ειρηναίος τότε, δημόσια μας υπεράσπισε, είχαν γίνει δηλώσεις και παλιότερα για την αντίρρηση συνείδησης από το Πατριαρχείο. Το 1970 στο Κιώτο της Ιαπωνίας είχε γίνει μια συνάντηση των 10 μεγαλύτερων θρησκειών του κόσμου. Και είχαν αποφασίσει, κοινή ανακοίνωση, ότι η αντίρρηση συνείδησης αποτελεί ένα αδιαίρετο μέρος αξιοπρέπειας του ανθρώπου και πρέπει να γίνεται σεβαστή και να δίνει το περιθώριο σε αυτούς που δεν θέλουν να υπηρετήσουν να πάρουν μέρος σε στρατιωτικό μηχανισμό και την εμπλοκή τους σε πολεμικές επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις καταστολής, να απαλλάσσονται. Θέλω να πω, ήταν κάτι το οποίο ήταν παγκόσμια, ήδη δουλεμένο. Και εμείς το αναμασίσαμε λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο το παρουσιάσαμε με επιχειρήματα και με προϊστορία. Στηριχτήκαμε σε αυτό. Εμείς προτείναμε εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία ισόχρονη με τη στρατιωτική. Βέβαια, να πω την αλήθεια, και το είχα πει και τότε στις συνελεύσεις, στις εκδηλώσεις, η πρότασή μας για εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία ήταν ένα ζήτημα τακτικής για να μπορέσει στα πλαίσια αυτού του συστήματος πραγμάτων, που δεν μπορούσαμε να το ανατρέψουμε εν μία ανοιχτή, να υπάρξει μία λύση, ένα διέξοδο για τους εκατοντάδες αντιρρησίες συνείδησης που βρισκόντουσαν στις φυλακές. Να υπάρξει μία λύση μέσα σε αυτό το σύστημα πραγμάτων. Το ζήτημα, θέλετε, σήμερα του εθελοντισμού, ας το πω έτσι, για δράσεις για το περιβάλλον, για τους πρόσφυγες, για τη φτώχεια, για τους μετανάστες, για τους κοινωνικά αδύναμους, τις ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο, τα παιδιά ή το πληθυσμό που είναι σε ιδιαίτερες έτσι, λειτουργικές ανάγκες. Θεωρείται αυτονόητο. Τα παιδιά μου συμμετέχουν εθελοντικά, χωρίς να εξαγοράζουν τίποτε. Τότε δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα και το κίνημα του εθελοντισμού έτσι ουσιαστικά, αλλά και ήταν και ένα ζήτημα τακτικής να υπάρξει μια λύση μέσα σε αυτό το σύστημα πραγμάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Αντιμετωπίζαμε δηλαδή τι, ένα στρατιωτικό ποινικό κώδικα που ήταν εξαιρετικά αυστηρός και αποφασιστικός στον τρόπο που όριζε τα πράγματα και μια κατάσταση γενικής επιστράτευσης που όριζε τις ποινές σε πολύ μεγάλα ύψη και ήταν πάρα πολύ άσχημες και επιβαρυντικές και σε αυτό που ζούσαν οι φυλακισμένοι αντιρρησίες συνείδησης. Έτσι θέλω να πω ότι ξεκίνησε ένας αγώνας με καλή ενότητα και καθόλου περιέργως, γιατί ήταν και μια εποχή που είχε ξεκινήσει και αναπτυσσόταν αυτό που λέγαμε τότε ελεύθερη ραδιοφωνία, μέσα από συνεντεύξεις, μέσα από συζητήσεις δημοσιογράφων και σχόλια και εκατοντάδες αφιερώσεις τον καιρό που ήμουνα στην φυλακή με τραγούδια από αυτό το πλήθος των ραδιοφωνικών σταθμών που πιάναμε τότε από τη Χαλκίδα, από την Αθήνα, από εδώ από εκεί, αναπτύχθηκε μια μεγάλη συμπάθεια και μια κατανόηση από τον λαϊκό άνθρωπο, τον μέσο άνθρωπο και αυτό φάνηκε και με πολλά γράμματα σε εφημερίδες. Φάνηκε μια συμπάθεια που εκδηλώθηκε έτσι και υποστήριξε τον αγώνα μας, που την βιώσαμε στο πετσί μας, κυριολεκτικά. Ήρθε η απάντηση τον Γενάρη-Φλεβάρη του 87 και εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις και το τέλος Φεβρουαρίου έρχεται μια πρόσκληση να παρουσιαστώ για ανάκριση στο στρατοδικείο της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε μια προανάκριση. Βέβαια, είχαν πει και στους δικηγόρους μου και ήταν φανερό ότι θα με συλλαμβάνουν μετά την προανάκριση και πήγα προετοιμασμένος.
της προανάκρισης. Οι φίλοι μου που με είχαν συνοδεύσει γελάγανε μαζί μου και με πειράζανε και μου λέγανε στη φυλακή θα κοιμάμαι όρθιος. Έτσι λίγο να παίξουν μαζί μου. Κάναμε μια καλή παρουσία στους ανακριτές. Ο Επίτροπος, επειδή ήταν ένας καιρός που ετοιμαζόταν και νομοθετούσε η κυβέρνηση, ετοίμαζε ένα νέο στρατολογικό νομοσχέδιο και συζητιότανε κάπως το ζήτημα της αντίρρησης συνείδησης, είπε ότι επειδή ήταν δημόσια η άρνη στράτευσή μου και έτσι με αυτή την ποιότητα, να μην με προφυλακίσουν. Πρότεινε να υπάρξει μια, να μείνω ελεύθερος μέχρι να οριστεί το δικαστήριο, όπου έπρεπε να υπάρξει ένα δικαστήριο. Παρόλα αυτά, οι στρατοδίκες αποφασίσαν να παραμείνω στη φυλακή. Και έτσι ξεκίνησα να μείνω στις στρατιωτικές φυλακές της Θεσσαλονίκης. Στα Διαβατά, που ανέφερα και πριν, τότε που απελευθερωθήκαν στη μεταπολίτευση οι τελευταίοι πολιτικοί κρατούμενοι στην Ελλάδα. Αυτές οι φυλακές, οι οποίες μάλιστα έμεινε για κάποιους μήνες λίγο καιρό, μέχρι να γίνει το στρατοδικείο, οι οποίες κλείσανε και σαν φυλακές. Και τότε ανακαινιστήκανε και μεταφέρανε από το Γεντίκουλε, από τις ποινικές φυλακές, τους κρατούμενους στις στρατιωτικές φυλακές, σε μια αναμόρφωση συστήματος μετά το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με τις συνθήκες κράτησης στις ποινικές φυλακές, τη διακίνηση των ναρκωτικών από τους ίδιους τους δερμοφύλακες, τα βασανιστήρια. Τότε είχε κάνει μία έρευνα η πολύ γνωστή εισαγγελέας, πολύ γνωστό το όνομα, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει, η οποία παρουσίασε όλη αυτή την κατάσταση και τότε ήταν και η εποχή των μεγάλων ρήξεων. Τότε η Μελίνα διεκδικούσε σαν χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς και μνήμης αυτές τις φυλακές του Γεντίκουλε που είχε περάσει και οι αγωνιστές αριστεράς και του μεταεμφυλιακού χρόνου και της δικτατορικής περίοδου. Και έτσι φύγαμε από τα Διαβατά και πήγαμε μέσα στο τρίτο σώμα στρατού και στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, στις φυλακές που είναι μέσα στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, μέχρι που έγινε το πρώτο στρατοδικείο μου. Μέχρι το στρατοδικείο λίγους μήνες. Μπορεί να ήταν από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο. Τόσο. Ναι, τόσο ήταν. Τόσο ήταν. Γιατί μετά, τόσο ήταν ακριβώς, γιατί μετά καταδικάστηκα και αναμένοντας το εφετείο, μεταφέρθηκα από τις φυλακές έτσι του Παύλου Μελά στις στρατιωτικές φυλακές της Καβάλας. Αλλά τότε υπήρξε μια εξέλιξη, μια νομοθετική ρύθμιση που αποποινικοποιούσε την ανυποταξία και για να δώσει μια λύση σε σχέση με τους ανυπότακτους του εξωτερικού. Τότε υπήρξε μια νομοθετική ρύθμιση. Και αντικειμενικά, επειδή η καταδίκη μου σε 4 χρόνια ήταν για λόγους ανυποταξίας, κατέρευσε το κατηγορητήριο, η κατηγορία η ίδια, και έτσι με μεταφέρανε εσπευμένα σε μία μέρα στις στρατιωτικές φυλακές της Αυλώνας και από εκεί με ελευθερώσανε. Απελευθερώθηκα. Απελευθερώθηκα βέβαια, χωρίς να απαλλαγώ από αυτό που ορίζει ο ποινικός κώδικας, ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας, την υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας, και έτσι μου δώσανε φύλλο πορείας να πάω να παρουσιαστώ στη Δράμα και πάλι σε στρατιωτική μονάδα. Και ευτυχώς μου δώσανε και 3 μέρες οδηπορικά, πέρασα από τη Θεσσαλονίκη, από τους γονείς μου, κοιμήθηκα έτσι, είδα 2 φίλους, 2 αγαπημένα πρόσωπα που μου είχαν λείψει και ξαναπαρουσιάστηκα στην Δράμα, στο στρατόπεδο που ήδη βέβαια ήταν ειδοποιημένη και με βάλανε έτσι σε μία άκρη εκεί που ήταν τα αναρωτήρια λίγο πιο απόμερα από τους άλλους στρατιώτες για να μην επηρεάζω το όλο κλίμα και ξεκίνησε η διαδικασία ξανά νέας δίκης. Και πάλι νέα δίκη έγινε στην Καβάλα αυτή τη φορά και πάλι 4 χρόνια καταδικαστική απόφαση.
Μεταφέρθηκα μετά για την εφετείο έτσι στην Αθήνα, στον Αυλώνα, στις ίδιες φυλακές του Αυλώνα. Εκεί ξεκίνησε ο αγώνας μας, που αναμένοντας το εφετείο, που οριστικοποίησε έτσι και την καταδίκη μου, υπήρξε και μια άλλη εξέλιξη. Συνελήφθη ο Θανάσης ο Μακρής, ο συναγωνιστής που μαζί ουσιαστικά αναπτύξαμε αυτό αυτή την πρώτη περίοδο του αγώνα μας, μέσα από τις στρατιωτικές φυλακές. Ο Θανάσης ο Μακρής ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ και βρέθηκε στις στρατιωτικές φυλακές τον ίδιο καιρό που και εγώ ήμουνα ήδη μέσα στη φυλακή. Μετά το εφετείο μου όμως που έγινε στην Αθήνα, στο στρατοδικείο του ΡΟΥΦ, η ποινή μου μειώθηκε από τα 4 χρόνια στα 2 χρόνια και τους 6 μήνες, 30 μήνες. Και από την επόμενη μέρα, που είχα προετοιμαστεί βέβαια έτσι, για αυτή την εκδοχή, από αυτή την καταδίκη, ξεκίνησα απεργία πείνας στις στρατιωτικές φυλακές. Και μετά, ήταν τότε Μάρτις, έτσι, Απρίλης. Ήτανε Απρίλης. Και ο Θανάσης συνελήφθηκε και αυτός εκείνη τη στιγμή και ξεκίνησε και εκείνος απεργία πείνας από τις στρατιωτικές φυλακές. Και αυτό ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας. Και φτάσαμε στην Πρωτομαγιά του 1988 πλέον. Και είχαν τρέξει πάρα πολλά γεγονότα. Υπήρχε μια τεράστια διεθνή συμπαράσταση. Ένα μεγάλο δίκτυο από επιτροπές συμπαράστασης για τους αντιρρησίες συνείδησης, για την απελευθέρωση των αντιρρησιών, για την αναγνώριση της κοινωνικής υπηρεσίας, για την αποποινικοποίηση, πολλές συλλογικότητες. Στα δικαστήριά μου πάντα ήταν παρόντες ευρωβουλευτές, μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας, μέλη από διεθνείς οργανώσεις, με υποστήριξαν, μέχρι και στρατιωτικοί. Στο εφετείο μου είχε έρθει ένας Ιταλός στρατηγός, να φανταστείτε. Ήταν μέλος στο Partito Radicale, στο Ριζοσπαστικό Κόμμα της Ιταλίας. Ο στρατηγός λοιπόν αυτός που είχε έρθει μαζί με τον πρώτο Ιταλό αντιρρησίας συνείδησης από την εποχή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, τότε φασιστικές εποχές, Πιέτρο Πίνα τον λέγανε έτσι, και ήταν ο στρατηγός αυτός μάχημος, αξιωματικός, και οι στρατοδίκες όταν παρουσιάστηκε μπροστά του, το χαιρετήσαν στρατηγικά και τους είπε κάτι πολύ απλό, ότι οι αντιρρησίες συνείδησης δεν μπορούν να πάνε στον πόλεμο, δεν ξέρουν να πολεμάνε, δεν είναι ικανοί να πολεμήσουν και γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να τους βάζετε φυλακή. Κακό κάνετε, μπορείτε να τους αξιοποιήσετε και να προσφέρουν στην κοινωνία με άλλο τρόπο. Και όλη αυτή η διεθνή συμπαράσταση, ας ξαναμιλήσω έτσι και να πω για τα περισσότερα από 3.000 γράμματα που πήρα στις στρατιωτικές φυλακές, από όχι μόνο από συλλογικότητες, όχι μόνο από μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας, από απλούς ανθρώπους, από την Ιαπωνία και το Ισραήλ μέχρι τη Λατινική Αμερική. Θυμάμαι μία σειρά από ζωγραφιές που είχαν ζωγραφίσει και μου στείλανε παιδιά του Δημοτικού από ένα σχολείο στην Ολλανδία ή τη Σουηδία, δεν το θυμάμαι τη στιγμή καλά, όπου ο ίδιος ο δασκαλός τους τα μαθήτευσε τα παιδιά και τους εξήγησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για κάποιον ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές και θεωρείται κρατούμενος συνείδησης και είναι υιοθετημένος από τη Διεθνή Αμνηστία, και τα παιδιά μου ζωγραφίσανε αντιπολεμικές έτσι μικρές κάρτες με περιεχόμενο ειρηνιστικό, και είναι ένα θαυμάσιο έτσι ντοκουμέντο, πάρα πολύ όμορφο, που το έχουμε αρχαιοθετήσει βέβαια. Και αυτή η συμπαράσταση μας έκανε εύκολο το χρόνο στις στρατιωτικές φυλακές. Η ζωή στις φυλακές δεν είναι καλή, γιατί στις φυλακές αναπτύσσονται κάποια κυκλώματα παλιών, δυνατών,
κάποια κυκλώματα από ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι, κάποια κυκλώματα από ανθρώπους που συνεργάζονται με την διοίκηση, με την εξουσία μέσα στη φυλακή. Εγώ, δεν θα πω ψέματα, να πω κάτι πια υπερβολή, πέρασα προνομιακά. Με είχε υιοθετήσει η δυσυναμνησία, η κυβέρνηση είχε δώσει συγκεκριμένες διαταγές, μου φερθήκανε με ένα απόλυτο τρόπο, έτσι, άψογο θα έλεγα, με την έννοια ότι δεν ενοχλήθηκα ποτέ. Είχα το ελεύθερο την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, στους χώρους των φυλακών. Μπορούσα να αφιερωθώ και να γράψω, να κάνω, να επικοινωνήσω, να τηλεφωνήσω, να έχω τα επισκεπτήριά μου. Δεν βασανίστηκα από αυτό. Με κούρασε η φυλακή. Έμεινα 20 μήνες στη φυλακή. Έχασα πράγματα από τη φυλακή. Και ανθρωπινές σχέσεις, και οικονομικά, και η οικογένειά μου επιβαρύνθηκε, οι γονείς μου αυτά συναισθηματικά, και οι φίλοι μας. Έχουμε τις απολύες μας και εμείς, την κούρασή μας και εμείς, δεν ψήματα, αλλά δεν θα γίνω, δεν θα πω κάτι υπερβολικό. Πέρασα αγωνιζόμενος και με κέφι και με χαρά, ας το πω έτσι. Εκεί υπήρξε ένας θαυμασμός καταρχήν, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς εκείνη τη στιγμή, αυτή η δημόσια άρνηση, και με θεωρήσανε κάτι έτσι που δεν μπορούσαν να το πιάσουν, να το ενοχλήσουν. Και εγώ βέβαια είχα τον τύπο μου και το ταπεραμέντο μου και δεν υπήρξε κάτι. Μια-δυο φορές μάλιστα έκανα και μια παρέμβαση όσον αφορά τους ποινικούς, γιατί ήμουνα στις στρατιωτικές φυλακές που ήταν η θρησκευτική αντιρρησή συνείδηση, ήταν και ποινική όμως. Εγώ ήμουνα με τους ποινικούς, δεν ήμουνα με τους θρησκευτικούς αντιρρησή συνείδηση. Δημιουργήσανε κάποια ζητήματα αδικίας απέναντι σε κάποιους αδύναμους, σε κάποιους νεότερους, σε κάποιους που ενοχλήσανε με την στάση τους. Και έτσι χρειάστηκε μερικές φορές να παρέμβω και νομίζω ότι έγινα σεβαστός, έτσι, και με κάποια έτσι, με ένα σεβασμό, ας το πω έτσι, όχι κάτι περισσότερο. Αμέσως με φωνάξανε, καταρχήν να το πω τα πράγματα με τη σειρά τους, ξεκίνησαν την περία πείνας, αμέσως μετά τη στρατιωτική καταδίκη, χρειαζόμασταν χρόνο μέχρι να οργανωθεί το κίνημα συμπαράστασης. Ξεκίνησα πίνοντας υγρά, δηλαδή ένα χυμό, ένα τσάι, μια λεμονάδα, μια υποστήριξη δηλαδή με υγρά. Έτσι αυτό κράτησε 50 μέρες μέχρι να παρουσιαστούν τα συμπτώματα δηλαδή της αδυναμίας. Όπου με εξετάσανε στις φυλακές, μου ζήτησε να σηκωθώ, μου πήρε την πίεση να καθίσω, να με εξετάσει, και αυτό φάνηκε ότι ήδη αρχίσει να έχανα, για να το καταλάβει κανείς αυτό το πράγμα, παρότι έτσι έπαιρνα μισό κιλό την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες μέρες ήταν λίγο βασανιστικό, λίγο δύσκολο. Μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, συνηθίζεις. Κλείνει το στομάχι. Με κάποιο τρόπο δηλαδή ο οργανισμός μπαίνει σε μια άλλη κατάσταση. Δεν πεινάς. Δηλαδή το αίσθημα της πείνας δεν σε βασανίζει πλέον. Κάποιες στιγμές που καθόμασταν έτσι στο χώρο, έτσι των εστιατορίων εκεί πέρα, που ήταν σαν αναψυχτήριο, έτσι, σαν έτσι χώρος έτσι καθιστικός, που είχε μια τηλεόραση, ή μέσα στα κελιά, κάποια κελιά που οι παλιοί είχαν τηλεόραση, και έδειχνε μια διαφήμιση από σοκολάτες, από γιαούρτια. Γέμιζε σάλια το στόμα, μια αντίδραση οργανική, έτσι ήταν. Αλλά απόψη ηθικού κουράγιο δεν υπήρχε ζήτημα. Όμως φτάσαμε στις 50 μέρες και με πήρανε πλέον στο στρατιωτικό νοσοκομείο, στο 401. Εκεί έπρεπε να προχωρήσει και να γίνει πιο γρήγορα η κατάσταση. Στις 14 Απρίλη ήταν η μέρα που είχα και τα γενέθλιά μου, δήλωσα ότι σταματάω κάθε χορήγηση έτσι, συμπληρωματικού υγρού, έτσι, αναψυχτικού ή κάτι άλλο, και περιορίστηκα μόνο στο νερό. Αυτό έφερε τα πράγματα πιο γρήγορα βέβαια, αλλά σε μια κατάσταση να είμαι στην εντατική, η καρδιά να δουλεύει με 28, 30, 33 σφιγμούς το λεπτό, γιατί έτσι περιορίζει ο οργανισμός στις λειτουργίες και ακόμα και η καρδιά δουλεύει έτσι με ένα ρυθμό. Και τα πράγματα επιταχύνθηκαν κάπως από κάτι τυχαίο, που ακόμα και στην εντατική μπορεί να συμβεί, γιατί ήταν επισκεπτήρια, ήταν γιατροί, ήταν νοσοκόμες, ήταν άνθρωποι που ερχόντουσαν.
με χτύπησε κάποιος ιός και παρουσίασα υψηλό πυρετό και σύγκριο, κρύωμα, έτσι λέει, ένα σύγκριο φοβερό. Και κάποια στιγμή με σηκώσανε να πάμε να βγάλουμε ακτινογραφία στο θώρακα, να δούνε μη συμβαίνει κάτι. Και με πήγανε με το καροτσάκι, το αναπηρικό καροτσάκι. Και μου λέει ο γιατρός, σήκω, λέει, και σηκώθηκε ένας από το μηχάνημα και έχασα το φως μου. Δηλαδή, ο οργανισμός είχε τόσο λίγη ενέργεια εκείνη τη στιγμή που περιόρισε, έκοψε να τροφοδοτεί το κέντρο, εν πάση περιπτώσει, το οπτικό, ας το πω έτσι, αν είναι σωστό, το οπτικό κέντρο του εγκεφάλου. Και έχασα το φως μου. Για μισή ώρα περίπου ήταν απόλυτο σκοτάδι. Σαν αυτό που λέμε ότι τυφλός, δεν λειτουργούσε καθόλου το οπτικό κέντρο του εγκεφάλου. Δεν είναι όπως κλείνει τα μάτια. Τώρα κλείνω τα μάτια και το φως το βλέπω, το αισθάνομαι, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα μαύρο απόλυτο πράγμα. Και αυτό τρόμαξε και τους γιατρούς. Και ήρθε και ο διευθυντής από το 401 και μου είπε ότι εγώ έκανα χαρτί στο Υπουργείο, ότι πλέον φεύγει η κατάσταση από τα χέρια μας. Πρέπει το Υπουργείο να πάρει μια πρωτοβουλία για να γίνει κάτι. Και ξεκινήσαν αυτές τις πρωτοβουλίες. Την άλλη μέρα ήρθε εγκόγνητο ο Γεωργάκης ο Παντρέου στο νοσοκομείο. Και βγήκε βέβαια, έκανε μια δήλωση ότι είναι καλό, ελπίζουμε, θέλουμε, προσπαθούμε να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Και υπήρξαν και κάποιες άλλες εξελίξεις. Η κυβέρνηση πιεζόταν πάρα πολύ από το διεθνή παράγοντα. Είχε πάει στην Πολώνια ο Ανδρέας Παπανδρέου να ανακηρυχθεί και επίτιμος καθηγητής σε κάποιο πανεπιστήμιο και βγήκε να μιλήσει. Και μέσα από την αίθουσα σηκωθήκανε πανό και οι φοιτητές έτσι κάνανε μια δράση διαμαρτυρίας. Και ένας δημοτικός σύμβουλος από το Δήμο εκεί πέρα τον κατήγγειλε και το βγήκε και αναγκάστηκε και αποχώρησε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και γύρισε πολύ θυμωμένος, ας το πω έτσι, πίσω και ζήτησε να υπάρξει μια πιο οριστική λύση για αυτά τα πράγματα. Και έτσι την Πρωτομαγιά με πήρε τηλέφωνο, στο τηλέφωνο εκεί στην εντατική που μου φέρνει νοσοκόμες και με ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου και μου είπε ότι θα έρθει κάποιος από το Υπουργείο για να μιλήσει και να δώσουμε λύση σε αυτήν την υπόθεση. Και σε λίγη ώρα ήρθε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Στάθης ο Γιώτας. Και συμφωνήσαμε να υπάρξει μια ανακοίνωση από την κυβέρνηση που θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να αποποινικοποιεί την άνεση, να απελευθερώσει τους θρησκευτικούς αντιρρησίες συνείδησης. Και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία και σταματήσαμε την απεργία πείνας. Ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Ήταν 50 μέρες που ήταν με τα υγρά και ήταν 20 μέρες στην εντατική, στο 70 μέρες ήταν για μένα. Ο Θανάσης ήταν λίγο, γιατί είχε συλληφθεί λίγο, ήταν 50 μέρες, ήταν κάτι έτσι λιγότερο, κάτι λίγο λιγότερο. Ουδέν απατηλότερο από τις υποσχέσεις των πολιτικών. Χρειάστηκε μήνες και χρειάστηκαν κι άλλες απεργίες πείνας και χρειάστηκε να περάσουν μήνες μέχρι το Δεκέμβριο του 88 και την απελευθέρωσή μου και ακόμα δεν είχε υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Η νομοθετική ρύθμιση έγινε το 97 μετά από πολλούς αγώνες που συνεχίσαμε και εμείς έξω από τη φυλακή πλέον βέβαια και το σύνολο του κινήματος των αντιρρησιών συνείδησης, ο σύνδεσμος των αντιρρησιών συνείδησης που είχε δημιουργηθεί ήδη και αυτό το πακέτο, ας πω έτσι, ας να το πω έτσι, της διεθνούς συμπαράστασης με μια έτσι πολύ καθοριστική, αρνητική θα έλεγα έτσι, στάση, παρά τη διεθνή πραγματικότητα, παρά τις αποφάσεις και τη στάση άλλων θρησκευμάτων και άλλων ετερόδοξων δογμάτων και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, τόσο το ελληνικό κράτος και βέβαια οι στρατοκράτες, ο στρατιωτικός μηχανισμός, τόσο και η Εκκλησία σταθήκανε λίγο προκλητικά αντίθετοι στο να λυθεί το ζήτημα. Η Εκκλησία βέβαια παγιδεύτηκε για μένα, παρότι υπήρξαν άνθρωποι και κομμάτια έτσι του θεολογικού, του εκκλησιαστικού κόσμου που υποστηρίξανε τον αγώνα μας, παγιδεύτηκε επειδή η θρησκευτική αντιρρησία συνείδηση ήταν κυρίως μάρτυρες του Ιεχωβά με τους οποίους είχε μία αντιπαλότητα θεολογική. Βέβαια η αντιρρησία συνείδησης και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεν αφορά
τους μάρτυρες του Ιεχωβά μόνο. Είναι καθολικοί, είναι προτεστάντες, είναι άθεοι, είναι θρησκευόμενοι, είναι και από μικρότερες μειονότητες έτσι, μορμόνοι, οι οποίοι είναι αντίρρησης συνείδησης και δεν πηγαίνουν στο στρατό. Εδώ στην Ελλάδα λέω ότι παγιδεύτηκε η Εκκλησία και δεν έπρεπε να το κάνει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να δείξει μια πρωτοποριακή έτσι, στάση που την περιμένω ακόμα και σήμερα. Εγώ είχα κοινωνία και αλληλογραφία με το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Επισκέφτηκα το Πατριαρχείο, έγινα δεχτός έτσι με πολύ συμπάθεια, αλλά το Πατριαρχείο στα πλαίσια της υποστήριξης και Τούρκων αντιρρησιών συνείδησης και στα πλαίσια εκδηλώσεων που γίνανε στην Κωνσταντινούπολη που πήγα και μίλησα, αλλά είναι σε μια δύσκολη θέση τόσο απόλυτα και άμεσα να βγει και να ομολογήσει, παρότι ακόμα και σε πρωτοχρονιάτικα μηνύματα, με ένα τρόπο έτσι light, αναφέρεται ο Πατριάρχης στο σεβασμό της, ελευθερίας της συνείδησης και αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν και τα κόμματα όμως. Μην νομίζω ότι τα κόμματα βοηθήσανε ή πήρανε με εύκολο τρόπο το μέρος μας. Και δεν μιλάω μόνο για τα συντηρητικά κόμματα. Η ακροδεξιά τότε δεν ήταν φανερά όπως εμφανίζεται σήμερα στη Χρυσή Αυγή. Υπήρχαν όμως κάποια περιοδικά εθνικιστικού χαρακτήρα, τα οποία μας λιδωρήσανε, μας καταγγείλανε και μας γελιοποίησαν λίγο τον αγώνα μας. Πιο συντηρητικές έτσι δυνάμεις, η Νέα Δημοκρατία, το Κέντρο, το ΠΑΣΟΚ τότε που κυβερνούσε, δεν πήρανε πρωτοβουλία, σύρθηκαν πίσω από τα γεγονότα και δεν θελήσαν να το λύσουν και με δίκιο τρόπο, αλλά σε ένα συμβιβασμό με το στρατιωτικό κατεστημένο. Και αυτό φάνηκε στην ποιότητα της νομοθετικής ρύθμισης που έγινε το 1997. Πολλοί πανεπιστημιακοί βγήκαν και μιλήσανε υπέρ μας, πολλές συλλογικότητες, πολλοί σύλλογοι, αρχιτέκτονες, δημοσιογράφοι, η Διεθνής Αμνηστία βέβαια έχει δουλέψει πάρα πολύ για μας. Φοιτητικοί σύλλογοι, βέβαια είναι φανερό ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι είχαν εκφράσει από πολύ νωρίς τη συμπαράστασή τους. Νεολαίες, περισσότεροι νεολαίες, ακόμα και η νεολαία του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, είχε ζητήσει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Βέβαια είναι φυσιολογικό κάτι τόσο καινούριο και ενεθρία ξαφνικά να εμφανιστεί έτσι και να θελήσει να διεκδικήσει τα πάντα, δεν είναι εύκολο. Εγώ θα σας πω κάτι. Αυτός ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει. Γιατί ακόμα και σήμερα δίνουμε ένα αγώνα ενάντια στους στρατοκράτες που ακόμα κυνηγούν τους αντιρρησίες συνείδησης, μέσα από τις άδικες ρυθμίσεις που έχει υπάρξει σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση του 1997, αλλά αυτός ο αγώνας είχε πολύ συγκεκριμένα καλά θετικά αποτελέσματα, νικηφόρα αποτελέσματα, μεγάλη επιτυχία. Για σκεφτείτε ότι από το 1997 και μετά δεν υπάρχουν φυλακισμένοι αντιρρησίες συνείδησης. Περισσότερα από 7.000 χρόνια φυλάκισης που θα είχαν υπηρετηθεί από το 1997 μέχρι τη σήμερα δεν έχουν υπηρετηθεί. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτό, είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ καλό. Ούτε οι υπόλοιποι, ακόμα και οι ολικοί αρνητές και κάποιοι άλλοι αντιρρησίες συνείδησης που αρνήθηκαν να υπηρετήσουν τη συγκεκριμένη εναλλακτική θητεία που είναι και τιμωρητική και εκδικητική και εκφοβιστική και θα πω και για την ποιότητά της κάτι μετά, δεν διωχτήκανε ή διωχτήκανε με πολύ ελαφρύ τρόπο, με αναστολές, με ποινές με ανασταλτικό χαρακτήρα και πέτυχε κάτι που ήταν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Η ποιότητα της κοινωνικής υπηρεσίας δεν είναι αυτή που θέλουμε. Πρώτα απ' όλα είναι κάτω από τον έλεγχο της στρατιωτικής διοίκησης. Θέλαμε να είναι κάτι το οποίο από μια ανεξάρτητη αρχή θα προγραμματίζεται. Γίνεται σε μια ποιότητα επίλυσης κάποιων γραφειοκρατικών αναγκών που μπορεί να έχει το κράτος και όχι μιας ουσιαστικής κοινωνικής πρόνοιας και μιας δράσης γύρω από το περιβάλλον, γύρω από τους κοινωνικά αδύναμους, γύρω από
τις ομάδες υψηλού κινδύνου, γύρω από την προστασία, την πολιτική προστασία που θα μπορούσαμε να δείξουμε, γύρω από την συνέβρεση και την συνεργασία με τους γειτονικούς λαούς για να απομυθοποιηθεί αυτή η εχθρικότητα που είχε αναπτυχθεί και τα παλιότερα χρόνια με τις χώρες που συνορεύουμε στο βόρειο μέρος της χώρας μας και όσον αφορά τον κίνδυνο εξανατολών που συνεχώς καλλιεργείται για να δικαιολογεί τη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας μας και όλο αυτό το κατεστημένο που έχει εδραιωθεί. Έτσι λοιπόν, θέλω να πω ότι η κοινωνική υπηρεσία, να σας πω ένα παράδειγμα από τη Λευκάδα. Γνώρισα τρεις αντιρρησίες συνείδησης που ήρθανε και κάνανε κοινωνική υπηρεσία στη Λευκάδα. Οι δύο μάλιστα από αυτούς, οι δύο, ήταν αδέλφια, ήταν μάλιστα ο Χωβά, κάναν μια υπηρεσία στο ταχυδρομείο της Λευκάδας, πουλώντας γραμματόσημα και σφραγίζοντας και συμπληρώνοντας τις ανάγκες υπηρεσίας. Μια άλλη περίπτωση ήταν κάποιου που ήταν στα δικαστήρια και έγραψε και σαν γραμματέας κρατούσε τα πρακτικά των δικαστηρίων της πόλης. Και ένας άλλος στο Δήμο Σφακιωτών της Λευκάδας, που τότε ήταν πιο χωρισμένη Δήμη, τώρα είναι ένας Δήμος όλη η Λευκάδα, που δούλεψε υποστηρικτικά στις ανάγκες του Δήμου, στα γραφεία του Δήμου της Λευκάδας. Δεν ήταν ουσιαστικά μια κοινωνική υπηρεσία που θέλαμε να είναι. Δεν ήταν. Ούτε είναι τώρα. Το πιο σημαντικό είναι βέβαια αυτό ότι όλα γίνονται κάτω από την αιγίδα της στρατιωτικής διοίκησης και το εξίσου σημαντικό είναι ότι η επιτροπή που έχει οριστεί για να αναγνωρίζει τους αντιρρησίες συνείδησης δεν είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή. Είναι μια διορισμένη επιτροπή, έχει δύο στρατιωτικούς, ένα πανεπιστημιακό, ένα της διοίκησης, έναν από το συνήγορο του πολίτη ίσως ή μια άλλη υπηρεσία. Είναι μια επιτροπή που δεν είναι ανεξάρτητη και η οποία συνήθως αναγνωρίζει το δικαίωμα του αντιρρησίας συνείδησης μόνο για τους θρησκευτικούς αντιρρησίες συνείδησης, τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που έρχονται με το χαρτί από την εκκλησία τους, δεν αναγνωρίζει θρησκευτική αντίρρηση συνείδησης από ένα Ορθόδοξο, από ένα Καθολικό, από ένα Προτεστάντη, γιατί σου λέει η εκκλησία σας δεν το έχει κάνει τρόπο ζωής αυτό το πράγμα, αλλά έχει άλλες απόψεις. Και έτσι υπάρχει ένα πραγματικά κενό για να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας και να υπάρξει πλήρη δικαίωση με την αναγνώριση του δικαιώματος της αντίρρησης συνείδησης στην Ελλάδα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα. Πριν από λίγες μέρες κάναμε κάποιες διαμαρτυρίες γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια συνεχών έτσι παρενοχλήσεων ο Παναγιώτης ο Μακρύς, ο αδερφός του Θανάση το Μακρύ, αντιρρησίας συνείδησης και αυτός προσκλήθηκε πάλι στο στρατοδικείο για να τακτοποιήσει την υποχρέωσή του. Ο Παναγιώτης είχε ξεπεράσει τα 45 του χρόνια, είχε απαλλαγή και λόγω ηλικίας και είχε απαλλαγή και για άλλους λόγους νομικούς που έχουν περάσει τα χρονικά περιθώρια έτσι. Και βέβαια το στρατοδικείο όντως τον απάλλαξε, αλλά ήταν μια ευκαιρία και για μας να προβάλλουμε και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας αυτόν μέχρι την τελική ολοκλήρωση. Η διαφορά είναι της επιλογής, ότι αυτός ο άνθρωπος διαλέγει. Και αυτό έχει ένα κόστος. Και το τρελόχαρτο έχει ένα κόστος. Δεν είναι ανώδυνο γι' αυτόν. Δηλαδή για αυτή τη λύση δεν θα κριτικάρω εγώ τώρα. Μια σειρά φίλοι, γνωστοί άνθρωποι έχουν πάρει τρελόχαρτο. Διαλέγει αυτόν τον δρόμο. Εγώ διάλεξα κάποιον άλλο. Ήταν ίσως γιατί ήταν η εποχή μου, η ηλικία μου, το πάθος μου, η χαρά μου, η κουλτούρα μου εκείνον τον καιρό που μου έδωσε αυτή την εφορία ψυχής. Και η αλήθεια είναι, ας το πω από μια άλλη μεριά, ότι η γνώμη μου είναι ότι για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας θα χρειαστεί κάποιος να σηκώσει το βάρος μέσα από μια φυλάκιση, μέσα από έναν αγώνα πιο προσωπικό, που να πάρει διαστάσεις και να μπορέσει να χειραγωγήσει λίγο τα πράγματα, να τα οδηγήσει σε μια πιο δικαιότερη λύση. Έτσι μια γενική αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις διεθνείς συμβάσεις και υποχρεώσεις, πολύ δύσκολα θα εξελιχθεί εύκολα αυτή η υπόθεση. Αν υπήρχε κάποιος να σηκώσει το βάρος το προσωπικό, δεν το παροτρύνω, αλλά λέμε, θα έρθει η εποχή, τα πράγματα κινούνται, έρχεται είναι, πώς το λέμε, ότι κάθε πράγμα στον καιρό του, οριμάζουν τα πράγματα
και είμαστε σίγουρα πιο όριμοι να δεχτούμε μια λύση αυτόν τον καιρό. Το 1980 τελείωσα τις σπουδές μου με την έννοια ότι τελείωσα τα 4 χρόνια και μπήκα στο πτυχίο μου, δεν το πήρα τότε αμέσως στο πτυχίο, ασφαλώς τελείωσα τον κύκλο τον πανεπιστημιακό και έφυγα από το πανεπιστήμιο. Πήγα για 3 χρόνια στα Γιάννενα και για λόγους έτσι μιας αλλαγής, μιας ανάγκης αλλαγής και ενός καθαρισμού από μια κούραση πολιτική προηγούμενων χρόνων και μια τεράστια έτσι εσωτερική και ιδεολογική και έτσι σαν κουλτούρα έτσι αλλαγή που διαμορφωνόταν μέσα μου. Τότε ήταν ο καιρός που οι οικολογικές ιδέες αρχίζαν να μας μπολιάζουν. Τότε ήταν ο καιρός που η κριτική απέναντι στο στρατό έπαιρνε πιο συγκεκριμένη μορφή. Ήταν ο καιρός με τους αυτόνομους, τις διάφορες συλλογικότητες που πέρα από τα κλασικά κανάλια της αριστεράς προσπαθούσαν να αναπτύξουν ένα λόγο. Εκεί εντάχθηκα κι εγώ βέβαια, εκεί δούλεψα κάποιο καιρό, καλλιεργώντας τον εαυτό μου και προσπαθώντας να έχω μια αλλαγή, έτσι, και εσωτερική και προσωπική αλλαγή. Γιατί μπορεί να πω ότι μπορεί το ίδιο δίκαιος να αισθανόμουν και το ίδιο έτσι ριζοσπάστης και τον καιρό που μέσα από το προηγούμενο κομματικό μηχανισμό έκανα τους κοινωνικούς μου αγώνες. Όμως αυτό δεν με είχε βοηθήσει πάρα πολύ σε επίπεδο κουλτούρας, σε επίπεδο ποιότητας, ενός ψυχισμού, ενός πολιτισμού που στα πλαίσια ενός στρατευμένου αγώνα πολλές φορές θυσιάζει αυτά τα πράγματα. Να σας πω κάτι. Ήταν πολύ διαφορετικό για ένα κομματικό στέλεχος, ας το πω έτσι, για να μην πω κομματόσκυλο, να ερωτευθεί και να πάει χέρι-χέρι με την κοπέλα του. Και ήταν πολύ διαφορετικό για έναν άνθρωπο από τον ελευθεριακό χώρο έτσι να το ζήσει με πιο χαριτωμένο και πιο αληθινό και πιο όμορφο τρόπο. Μας πίεσε αυτό το παλαιοκομματικό που ζήσαμε οι άνθρωποι της αριστεράς για μια μεγάλη περίοδο. Μας περιόρισε, μας στέρισε λίγο να διαμορφώσουμε έτσι πιο πλούσια το ψυχικό μας κόσμο, το πνευματικό μας κόσμο, τις σχέσεις μας, τον πολιτισμό μας. Ευθύνη μας βέβαια, δεν το ρίχνω σε άλλους την ευθύνη, έχω τις προσωπικές μου ευθύνες για αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν έμεινα στα Γιάννενα 3 χρόνια, που και πάλι δεν αποκάλυψε το όλο σκάρτο που έπρεπε να ξεφορτωθώ. Και έτσι μετά από 3 χρόνια επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη, κάθομαι λίγους μήνες και παίρνω τη μεγάλη απόφαση. Να φύγω από τη Θεσσαλονίκη και μια μικρή ομάδα φίλων που είχαμε γνωριστεί από τα Γιάννενα, να πάμε να εγκατασταθούμε σε ένα εγκατελειμμένο χωριό στα ορεινά της Λευκάδας, που είχα γνωρίσει όταν το 82 που ήμουν στα Γιάννενα έκανα διακοπές στη Λευκάδα. Στο Νεοχώρι που ζω μέχρι σήμερα εδώ και 34 χρόνια, το 1984, με συγχωρείτε από το 84, ήταν πριν πάω στο στρατό, πριν κάνω την δημόσια δήλωσή μου, εκεί ήμουνα όταν έκανε τη δημόσια άρνησή μου. Ήταν ένα εγκατελειμμένο χωριό που φύγαν οι άνθρωποι γιατί εκείνα τα χρόνια γύρω στη δικτατορία δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν δρόμο, δεν είχαν υπηρεσίες, δεν είχαν γιατρό. Τα παιδιά πηγαίναν μέσα από τα μονοπάτια, κατεβαίνανε για να πάνε στο σχολείο, να πάνε οι άνθρωποι στα χωράφια τους, να δουλέψουν, να φέρουν τη συγκομιδή τους, να οργανώσουν το νοικοκυριό τους. Και αναγκαστήκανε και φύγανε. Και αυτό το χωριό σήμερα, μετά από σκαμπανεβάσματα της πορείας μας, ερχομούς και φευγιά για πολλούς. Έχουμε σταθεροποιηθεί περισσότερες από 12 οικογένειες, Έλληνες, Ευρωπαίοι άλλοι, ξένοι δηλαδή, με μια σχέση πολύ γλυκιά και πολύ έτσι ευγενική. Όχι στα μέτρα του πρώτου όνειρου και της σκέψης μας ή των ιδεών μας τότε,
της αναζήτησής μας για ένα αληθινά κοινοτικό έτσι, τρόπο ζωής, ένα κοινοβιακό τρόπο ζωής, αλλά σίγουρα έχουμε καταφέρει πολύ πιο σημαντικά πράγματα από αυτά που θα μπορούσαμε σε μια πόλη, σε μια άλλη συλλογικότητα, σε μια το ίδιο φιλότιμη προσπάθεια σε μια μεγάλη πόλη να είχαμε καταφέρει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τα παιδιά μου, έχω 5 παιδιά, είναι μεγάλα παιδιά πλέον, είναι 20 μέχρι 32 χρονών έτσι, και τα παιδιά μου έχουν πάρει καλές αξίες και καλές ιδέες και καλή έτσι, πορεία και το στήριξε και αυτούς αυτή η βιωτική στην επαρχία, στη Λευκάδα, που είναι εξαιρετικά ωραίος τόπος. Ανεξάρτητα αν έχω παράπονα από την άναρχη και χωρίς προγραμματισμό τουριστική, οικονομική ανάπτυξη που γκρεμίζει πράγματα, που χαλάει πράγματα, παλεύουμε και προσπαθούμε να κρατήσουμε το καλύτερο. Όχι ότι δεν έχουμε κάνει υποχωρήσεις κι εμείς ή δεν έχουμε συμβιβαστεί με πράγματα και η ηλικία μας πλέον έτσι, έχω ξεπεράσει τα 60, μας δυσκολεύουν να είμαστε σε όλα μπροστά και πολλές φορές κλείσαμε τα μάτια σε πράγματα και συγκρατήσαμε τη γλώσσα μας σε πολιτικές που έπρεπε να είχαμε, ήμασταν πιο αυστηροί. Προσπαθώ με κάποιο τρόπο να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας και ονειρεύουμε πάλι μια περίοδο να βγούμε μπροστά έτσι με τέτοιο γλυκό τρόπο που να μην φανεί σαν μια πολιτικάντικη έτσι ιστερία, αλλά σαν μια έτσι μια καινούρια έτσι δημιουργική έτσι βαθιά ανθρώπινη δράση. Υπήρξε μια περίοδος μέχρι το 80 που ήταν μια έκρηξη, μια φωνή έτσι και μια μεγάλη αντάρα κομματικών έτσι δράσεων. Από το 80 μέχρι το 89 υπήρξε μια περίοδος άλλων συλλογικότητων. Θέλω να πω έτσι, όχι ότι οι κομματικοί μηχανισμοί δεν συνεχίσαν την πορεία τους, αλλά υπήρξαν και άλλες λύσεις, άλλα διέξοδα. Πολύ καθοριστικός παράγοντας ήταν το 89, εκείνη η περίοδο που κατέρεε πλέον με φανερό τρόπο το μπλοκ του υπαρτού σοσιαλισμού. Ήταν ένα σοκ βέβαια για όσους είχαν κρατηθεί σε κομματικούς μηχανισμούς της παραδοσιακής αριστεράς, έτσι ένα σοκ με το δίκιο τους τα παιδιά. Ήταν και η περίοδος που ήδη το ΠΑΣΟΚ είχε δουλέψει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε κυβερνήσει, θέλω να πω, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τα ίδια μέλη του, οι κριτικές πλέον ήταν πολύ φανερές έτσι, για την όλη εξέλιξη αυτού του λεγόμενου σοσιαλιστικού έτσι, φορέα, κομματικού φορέα. Και νομίζω ότι ήταν ένα κομβικό σημείο και τότε το 89-90. Το ότι βέβαια αυτό δεν γέννησε αυτονόητα ή δεν κράτησε στη ζωή κάποιες πειραματικές μορφές, έτσι, οι προσπάθειες που ξεκινήσανε τότε, καθορίζεται και από άλλους παράγοντες. Το οικολογικό κίνημα, για παράδειγμα, ανεξάρτητα με την πορεία του που ήταν με σκαμπανεβάσματα, έβγαλε 2 φορές βουλευτή μέσα από τους οικολόγους εναλλακτικούς. Έβγαλε ευρωβουλευτή, 2 ευρωβουλευτές που αλλάξαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της αιτίας, τον Χρυσόγελο και τον Μιχάλη Δρομόπουλο, με τους οικολόγους εναλλακτικούς. Ανεπτύχθηκαν πάρα πολλά κινήματα, κοινωνικά κινήματα, τα οποία από μόνα τους και βάλει βέβαια δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μία τεράστια κοινωνική αλλαγή, αλλά ήρθανε πολλά πράγματα καινούρια που σήμερα τα βλέπουμε με ένα πιο συγκαταβατικό τρόπο ή πιο μεγαλύτερη κατανόηση. Νομίζω ότι υπήρχε μια εξέλιξη που δεν είναι η ίδια πλέον η μεταπολίτευση σήμερα. Δεν είναι μεταπολίτευση αυτό που ζούμε σήμερα. Είναι κάτι άλλο.
Κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω ακριβώς. Όπως αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι το 1980 ή το 86 που αρνήθηκα το στρατό, δεν ήταν στο μυαλό μας και ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε αυτά που ζούμε σήμερα, έτσι και σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτά που θα ζήσουμε το 2025, μετά από πολύ λίγα χρόνια. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Οι εξελίξεις μπορεί να είναι και τραγικές όσον αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά τον πόλεμο και την ειρήνη, όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, όσον αφορά την ακροδεξιά. Μπορεί να είναι, σίγουρα όμως είναι πέρα από αυτό που μπορούμε να σκεφτούμε και να το φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Ας κρατήσουμε ό,τι πιο θετικό έχει ο καθένας και ας κρατήσουμε λίγο για μένα προσωπικά πλέον, έτσι με μια ωριμότητα, ας το πω έτσι, σήμερα που δεν διεκδικώ πράγματα, δεν προσπαθώ να εξαγοράσω αυτές τις παλιές ιστορίες. Αγάπη και καλή καρδιά να συμμαχήσουμε και να μπορούμε να βρούμε τρόπους να, με συλλογικό τρόπο, η κοινωνία να αντιμετωπίσει τις καινούριες καταστάσεις. Γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Εγώ νομίζω ότι είναι καιρός να αρχίσουν να δημιουργούνται νέοι θεσμοί. Νέοι επαναστατικοί θεσμοί, όχι με την έννοια της βίαιης ανατροπής, αλλά της οργάνωσης των ανθρώπων που βιώνουν την αδικία, την έλλειψη, την φτώχεια, με ένα καινούριο τρόπο, έτσι, μια καινούργια έτσι, αντίσταση που να τους δικαιώνει, να τους παραχωρεί αυτό που δικαιούνται από αυτόν τον κόσμο. Σε αυτή την κατεύθυνση προβληματίζομαι και ο κοινοτισμός πάντα είναι το πρώτο που ξεχωρίζει σαν διαδικασία να σμίξω και να συντροφεύω με άλλους ανθρώπους.